μπάλα στον Ντράγκομιρ και πιο μπροστά. Τώρα ο Τάνκοβιτς έκανε την παλιά, είναι ευκαιρία για την Πάφο. Βγήκε ο Πίριτς και πέναλτι δίνει ο διαιτητής και κάρτα. Βλέπετε ξεκάθαρα ότι εκτός έγινε η παράβαση. Ήταν ξεκάθαρο ότι έγινε εκτός, θα είναι φάουλ. Πέφτουν πάνω στο διαιτητή, διαμαρτύρονται τώρα οι παίχτες των γηπεδούχων. Ο Κβίτα κατεβάζει στο Ζουνίνιο. Έκλεψε ο Φαράς, αλλά η μπάλα παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων. Απέφυγε τον Κάσας ο Ζεμέδο. Κάνει το παράλληλο γύρισμα και μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο στο 10ο λεπτό. Αλτμάν θα δοκιμάσει ένα σούτ πάνω από την εστία του Άντος. Σεμέδο έξυπνα πέρασε στον Βαλακάρη με τα κουνάκια. Αυτός γρήγορα στον Τάνκοβιτς. Το σούτ μόλις έξω. Πολύ καλό σούτ το 20ο λεπτό από τον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς απέναντι για τον Ζάιρο που είναι γρήγορος. Πάει ο Τόμοβιτς κοντά του. Ζάιρο έχει και υποστήριξη εκεί. Το σούτ δυνατό αλλά άστοχο. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια της Πάφος FC. Η Κόκο χαμηλά περνάει μπάλα παράλληλα από την εστία και πάει πίσω στο Βαλακάρι. Πάει μπάλα στον Ολατούτζι. Θα κάνει το παράλληλο γύρισμα εκεί που η Κόκο θα διώξει. Μένει η ΑΕΚ μπροστά. Γίνεται μια γρήγορη πάσα στον Άλτμαν. Προσπαθεί για το σούτ πέναρτη για την ΑΕΚ. Στο 54ο λεπτό για χέρι αμυντικού. Εδώ ξανά ο Μπάιριτς. Στο χέρι αυτού χτυπάει μπάλα. Το κατέβασμα εδώ από τον Άλτμαν. Πάει στο VAR τελικά. Πάει στον Field Review ο Χριστοφόρου. Για να δούμε αν θα πάρει πίσω την απόφασή του. Για να δούμε. Παίρνει πίσω την απόφασή του. Δεν θα έχουμε πέναλτι τελικά. Γιούρτσκο που έχασε και πήρε μπάλα ο Ζάιρο. Ευκαιρία για την Πάφο. Η πάσα του Ζάιρο στο Βαλακάρι. Και πάλι ο Ζάιρο, ευκαιρία, περνάει μπάλα, διώχνει ο Κάσας. Η πιο μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή στο 61ο λεπτό για τους γηπεδούχους. Ναμ. Δεν μπορούμε να δούμε καλά, είναι η Πάφος στην επίθεση. Γίνεται μια σέντρα και γκολ! Πρέπει να είναι πάνω Σημεάκη, δεν μπορούμε να δούμε. Ξανά η προσπάθεια από τον ΝΑΜ, εδώ θα φανεί. Και από άλλη οπτική γωνία μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Εκεί αν βγήκε η μπάλα εκτός, στη συνέχεια την έφερε εκεί ο Σεμέδο, έκανε το Ινσέντρα και το εντυπωσιακό γυριστό από τον Ντράγκομιρ. Ακυρώνεται το γκολ. Έρχεται ο Ντράγκομιρ για την επαναφορά. Κλείνεται. Δίνει στο Ζάιρο. Ζάιρο που σεντράρει. Δεύτερο δοκάρι. Γίνεται μια πρώτη κεφαλιά. Μαζεύει ο Πίριτς με δεύτερη προσπάθεια. Το κόρνερ εκτελείται. Έρχεται η μπάλα εκεί που γίνεται το γκολ από τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Ζάιρο. Από κόρνερ και στημένη φάση στο 76ο λεπτό η Πάφος ανοίγει το σκορ. Θα δούμε ξανά από την εκτέλεση του κόρνερ ψιλοκρεμαστά. Ο Ζάιρο πιο ψηλά από όλους στέλνει την μπάλα στη γωνία του Πίριτς και κάνει το 1-0. Δεν βλέπω κάτι εκεί. Ξανά και ξανά το ψιλοκρεμαστό κόρνερ και το ανέβασμα του Ζάιρο. Είναι ο Ζουνίνιο που κάνει γρήγορο ανέβασμα. Ο Ναμ το σούτ έξω. Πάει μπάλα στον Ναούμ. Πάει ΑΕΚ να ανέβει το σούτ από τον Ναούμ από μακρινή απόσταση έξω. Άλτμαν μένει κάτω. Η Πάφο στην αντεπίθεση. Βγήκε ο Πίριτς, διώχνει σωτήρια πρώτου Ζάιρο. Ανεβαίνει ο αρχηγός της ΑΕΚ και πάει για ένα από τα τελευταία γεμίσματα. Ρωμό την κεφαλιά, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δεν μπορεί ο Τρισκόφσκι, κερδίζει το κόρνερ. Όλοι οι παίχτες της ΑΕΚ και όλοι οι παίχτες της Πάφου στη μεγάλη περιοχή του Άντος. Γίνεται μια κεφαλιά, περνάει μπάλα, μεγάλη ευκαιρία, χάνεται για την ΑΕΚ. Ναούμ επαναφέρει κι άλλο κόρνερ.
σχολείο αρχίζει με όλα τα σχολικά από τα public.